Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο δίκτυο τηλεόραση μαζί μέχρι και τις 4. Πέμπτη σήμερα 10 Οκτωβρίου. Βαδίζουμε προς τα μέσα του μήνα. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός μας κάνει ακόμα χατήρια, είναι πολύ καλός και ζούμε, λέγεται, ένα μικρό καλοκαιράκι, το καλοκαιράκι του Οκτωβρίου. Βέβαια το καλοκαιράκι δεν μας άφησε και ποτέ, η αλήθεια είναι, δεν μας στεναχώρησε. Από εβδομάδα όμως φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες πέφτουν και εκεί θα νιώσουμε έτσι το φθινόπωρο. Πολλά τα θέματα που θα δούμε και σήμερα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Κυριακή, το ΠΑΣΟΚ βγάζει πρόεδρο, ό,τι και να γίνει. Θα δούμε και πώς το φιλοδόρημα, το πουρμπουάρ, μπαίνει στο στόχαστρο της εφορίας. Μόνο αυτό δεν είχαμε. Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο σήμερα από τον αγιασμό που τελέστηκε στο ΔΥΠΑΕ Σερών για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οι ευχές, η υποδοχή των νέων φοιτητών, 1000 περίπου οι νέοι φοιτητές που υποδέχθηκε το Σεραϊκό Ίδρυμα και οι ευχές πολλές. Όσο Κύριε τον λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου, νίκας της ευθεπεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σοφυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Την 5η 10 Οκτωβρίου, το αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών γέμισε από καινούργια πρόσωπα πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών που ήρθαν στην πόλη ώστε να εφοδιαστούν με γνώσεις και να λάβουν την επαγγελματική κατάρτιση στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν μετέπειτα. Εκατοντάδες φοιτητές έδωσαν το παρόν στη τέλεση του αγιασμού με τον αντιπρίτανη Σταμάτη Αγγελόπουλο να εύχεται σε όλους καλή σπουδαστική χρονιά. Νίκας της ευσεβεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσο φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Στον σόν δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άταντε. Είναι μια μέρα χαράς πράγματι. Φέτος είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα για την Πανεπιστημούπολη Σερών. Είχαμε μια έκρηξη, είχαμε πληρότητα των θέσεων, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό το οποίο θέλουμε σαν Πανεπιστήμιο πέρα από την υποδοχή είναι να δημιουργήσουμε μια εγκύτητα και ένα κλίμα οικογενειακής παράδοσης και φιλοξενίας στους φοιτητές μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την καλή συνεργασία με τη Δήμαρχο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ζεστό κλίμα όπου οι φοιτητές θα μείνουν στις αίρες, θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και θα είναι οι καλύτεροι προσβευτές της πόλης έτσι, και της κοινωνίας των Σερών. Σαν Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχουμε σχέδια για την ανάπτυξη του κάμπους. Ήδη είμαστε σε φάση μελετών για την ανέγερση εστίασης στις αίρες, κάτι το οποίο λείπει και είναι απαραίτητο πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι σπουδές και το οικονομικό περιβάλλον. Είμαστε σε σχεδιασμό για την αναβάθμιση του κάμπους των Σερών, κάτι το οποίο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Σε δηλώσεις του, ο αντιπρίτανης τόνισε πως η μετανομασία της Σχολής Μηχανικών με έδρα της Σέρες σε Πολυτεχνική Σχολή δίνει ακόμη μεγαλύτερο κύρος στο ΔΥΠΑΕ και για το λόγο αυτό επιλέγεται από πολλούς φοιτητές. Τη μεγάλη έκρηξη των βάσεων που είχαμε, όπως ανέφερα, που οφείλεται στην μετατροπή, την μετονομασία, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της Σχολής Μηχανικών που έχει έδρα στις Σέρες σε Πολυτεχνική Σχολή. Κάτι το οποίο δίνει επαγγελματικά δικαιώματα, δίνει μια πληρότητα, μια ακαδημαϊκή ωριμότητα στα τμήματα των Σερών, το οποίο φυσικά μεταφράζεται σε εισακταίους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν νόημα στις σπουδές τους με πλήρη απορροφητικότητα αργότερα στην αγορά εργασίας. Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών ποιος είναι? Είναι 1050. Νομίζω ότι μπορεί αυτό να αυξηθεί γιατί έχουμε και κάποιες άλλες κατηγορίες που θα βγουν τώρα τα αποτελέσματα, ειδικές παθήσεις, αθλητές. Άρα όταν μιλάμε για 1100 για ένα κάμπους είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είχαμε πληρότητα και εγκύτητα στις θέσεις των φοιτητών μας. Και συνολικά ο αριθμός των φοιτητών 4.000 φοιτητές πήραμε, κάτι το οποίο μας δημιουργεί αισιοδοξία, διότι άλλα παραδοσιακά πανεπιστήμια είχαν απώλεια θέσεων.
Και κάτι το οποίο, επειδή άκουσα τις δηλώσεις του Δημάρχου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, άλλες πόλεις, άλλα πανεπιστήμια προσπαθούν να προσελκύσουν και είναι λογικό να γίνει αυτό, δημιουργώντας κάποιες ευνοϊκές συνθήκες στους φοιτητές. Εμείς δεν το είχαμε ανάγκη αυτό, όμως καταλαμβάνουμε μια κατάσταση και δημιουργούμε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες αυτές για να έλθουν οι φοιτητές μας και να σπουδάσουν και να γίνουν, όπως είπα, πρεσβευτές και της κοινωνίας και της πόλης των Σερών. Το παρόν στη τελετή υποδοχής και αγιασμού έδωσαν η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθανάσιος Μαλιαράς. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, επισήμαναν ότι υποστηρίζουν ενεργά κάθε νέα δράση έχοντας συνεργασία με το ΔΥΠΑΕ. Υποδεχόμαστε με χαρά τους καινούριους και τους παλαιότερους φυσικά φοιτητές και εμείς ως Δήμος Σερών, σε συνεργασία με τον ΔΥΠΑΕ και με τον Πρίτανη, τον κύριο Αγγελόπουλο, με τον οποίο έχουμε αναπτύξει ήδη, έχουμε υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας και μία έτσι πολύ καλή επαφή και σχέση για να αλληλοβοηθηθούμε στο κομμάτι της ανάπτυξης της πόλης. Να πω πραγματικά καλή διαμονή στην πόλη μας σε όλους τους φοιτητές. Ο Δήμος Σερών είναι κοντά και θα είναι κοντά σε όλη τη νέα γενιά ένας φιλόξενος Δήμος για να προσφέρει σιγά σιγά και κάποιες διευκολύνσεις για τα παιδιά που μένουν εδώ σε αυτή την πόλη και είναι μακριά από τους δικούς τους. Καλές σπουδές, καλή χρονιά και στην ευόδοση ακόμη στενότερων σχέσεων με το Πανεπιστήμιο που έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στην πόλη μας. Επίσημη έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, είμαστε εδώ σαν επιμελητήριο να σταθούμε δίπλα στους φοιτητές που πέρασαν φέτος για πρώτη χρονιά, να τους καλωσορίσουμε σε συνεργασία πάντα με το ΔΥΠΑΕ, με το Πανεπιστήμιο εδώ στο κάμπους των Σερών και με τον Δήμο Σερών, την Αντιπεριφέρεια Σερών. Είμαστε εδώ για να σταθούμε δίπλα στους φοιτητές, να τους δείξουμε το τι είναι οι ΣΕΡΕΣ, το τι μπορεί ο φοιτητής να κερδίσει από την πόλη μας, τις δράσεις που κάνουμε τουλάχιστον εμείς σαν πανεπιστήμιο, σαν φορέας, σαν επιμελητήριο, την σχέση που έχουμε και την πολύ καλή συνεργασία με το ΔΥΠΑΕ, με όλα τα τμήματα, τις δράσεις που κάνουμε για την περιοχή μας, για τον νομό μας, για την πόλη μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να δείξουμε στους φοιτητές το πώς μπορούν να περάσουν καλά έξω από την φοιτητική τους ζωή και να τους ενημερώσουμε ότι είναι ένα πανεπιστήμιο πρώτης κλάσης με καταξιωμένους καθηγητές και μπορούν να αρπάξουν την ευκαιρία και να μάθουν πολλά πράγματα ανάλογα με τον τομέα που είναι ο καθένας. Στον χαιρετισμό του προς τους νέους φοιτητές, ο αντιπρίτανης Σταμάτης Αγγελόπουλος συμβούλευσε τα νέα παιδιά να είναι ενεργά, να μην επαναπαύονται και να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθήματά τους ώστε να πάρουν το πτυχίο τους και να βγουν στην αγορά εργασίας ως ολοκληρωμένοι επαγγελματίες. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιλογή σας να σπουδάσετε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και μάλιστα στην Πανεπιστήμιο Ολυμπιακό σας δίνει αξία, συντηρητικό πλεονέκτημα. Τολμήσατε λοιπόν. Και επειδή είμαι καθηγητής και δεν γίνεται να ξεφύγω από αυτό, θα σας πω και το άλλο, την τρίτη συμβουλή. Μην είστε παιδιά του καναπέ. Ζούμε σε μια κοινωνία δύσκολη, ανταγωνιστική, ίσως και μετάβλητη. Για όσους επιλέγουν να ζούνε στατικά, δεν είναι ευχημένο. Ζούμε σε μια κοινωνία της διαβίου μάθησης και εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέω και στους δικούς μου φοιτητές είναι τολμήστε, προχωρήστε, δημιουργήστε, είστε ανήσυχοι, να είστε ανήσυχοι. Θέλουμε ανθρώπους να είναι ανήσυχοι και να τολμούν και να διεκδικούν πράγματα. Πιέστε και τους καθηγητές σας, ιδίως στα τμήματα πληροφορικής, κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν πιο εξειδικευμένα πράγματα, έτσι. Πιέστε τους, τολμήστε να πλοηγηθείτε στον χώρο της επιστήμης, στην κάθε μια επιστήμη που προσφέρει εδώ το Πανεπιστήμιο και γίνεται έτσι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ήθελα να πω ότι έχουμε όλους το καλύτερο, να έχετε μια καλή στενοδρομία, καλή πορεία στις σπουδές σας και εμείς, σαν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, θα είμαστε δίπλα σας με ουσία και όραμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά όσον αφορά τον αγιασμό στο ΔΥΠΑΕ, σήμερα 10 Οκτωβρίου. Και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Άννα Μαρία Γιαννακίδου, ψυχολόγο του ΣΟΦΨΗ. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακίδου.
Καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας. Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για την Άνοια και για την εκδήλωση που έχετε προγραμματίσει και διοργανώνεται στην Ιγρίτα την ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας προγραμματίστηκε. Η αλήθεια είναι πως ο προηγούμενος μήνας, ο Σεπτέμβρης, είναι ένας μήνας αφιερωμένος κατά της νόσου Αλτσχάιμερ και γενικότερα της άνοιας. Συνεπώς, ως όφηση και μονάδες ψυχικής υγείας που έχει δημιουργήσει εδώ και 1,5 χρόνο, δραστηριοποιούνται μέσα από μια εκστρατεία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από το πιο πολυσύχναστα μέρη μέχρι και το πιο απομακρυσμένο χωριό και κοινότητα, και τώρα είναι η σειρά της Ιγρίτας. Δεχόμαστε συνεχώς αιτήματα από τους δήμους, από τις κοινότητες, ειδικά για τα θέματα της Για να μιλήσετε για αυτά τα θέματα. Ναι, γιατί ξέρετε ότι είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους πλέον. Έτσι και σε μια εκστρατεία τώρα που είχαμε εμείς έξω, σε ένα street work που κάναμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι μας ρωτούσαν αν υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες. Δυστυχώς τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Ξέρουμε πια ότι ο άνθρωπος δεν γερνά, αλλά δυστυχώς κάθε 3 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπός μας εμφανίζει μια μορφή άνοια, και είναι το πιο σύνηθες η γνωστή νόσος Αλτσχάιμερ. Κυρία Γιαννακίδου, άνοια και Αλτσχάιμερ είναι το ίδιο? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν διάφορες μορφές άνοιας. Όμως η νόσος Αλτσχάιμερ, και αντιμετωπίζεται σε μια διαφορετική, ξεχωριστή νόσος, είναι αυτή που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά και δυστυχώς τη βλέπουμε σιγά σιγά να εμφανίζεται όλο και πιο πρόωρα, όχι στους ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά ακόμη και στους ανθρώπους που μπορεί να είναι και 60 ετών κτλ. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν εμείς, της πρόληψης, της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης για αυτά τα θέματα, κάνουμε αυτή την εκστρατεία με διάφορες ενημερωτικές ομιλίες. Και παράλληλα να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μετά από τις ομιλίες, όπου ο καθένας μπορεί φυσικά να ρωτήσει ό,τι θέλει, να λύσει τις τυχόν απορίες του, γίνονται και δωρεάν τεστ μνήμης. Πάλι στα πλαίσια της πρόληψης, ένα έγκυρο γρήγορο τεστ, για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Εκεί δηλαδή στο χώρο που πραγματοποιείται η ομιλία, η εκδήλωση, εκεί μπορούν να κάνουν και αυτά τα τεστ μνήμης. Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Για να κάνουν αυτά τα τεστ. Εμείς φυσικά σαν σύλλογος είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε κάτι τέτοιο τον απασχολεί, γιατί κάποιες φορές είναι και λίγο αυτό που λέμε false alarm, λίγο ξεχνάω και ανησυχώ. Είναι μια πολύ παραγωγική νόσος, η νόσος Αλτσχάιμερ και γενικότερα η άνοια. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε δράσεις πρόληψης. Και μάλιστα, κυρία γενικότερα... πότε πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι? Ποια σημάδια πρέπει να μας ανησυχήσουν και σε ποιες ηλικίες? Γιατί και το Αλτσχάιμερ και η άνοια χαρακτηρίζονται μάστιγες του αιώνα. Βλέπουμε ότι χτυπούν όλο και μικρότερες ηλικίες. Ακριβώς αυτό, και παρατηρούνται πολύ προώροι. Κάποιες φορές έχουμε και αρκετά προώρη έναρξη. Και αυτό στο οποίο πρέπει να έχουμε το νου μας, μιας και μιλάμε για πρόληψη πλέον, και υπάρχει και έτσι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο μέσα από δύο άξονες, αποφεύγοντας κάποιους παράγοντες κινδύνου. Και η εταιρεία Alzheimer έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά αυτό. Έχει συνδέσει κάποιες καταστάσεις με περισσότερο συχνή εμφάνιση της άνοιας και αφετέρου κάποιους παράγοντες πρόληψης, με την ελπίδα ότι ενώ τα νούμερα που σας είπα τώρα είναι έτσι αποκαρδιωτικά, μέχρι το 2050 να έχουμε πολύ λιγότερους ανθρώπους που αρρωσταίνουν από κάτι τέτοιο. Γιατί η θεραπεία δεν υπάρχει. Δυστυχώς όχι, δεν υπάρχει. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη βέβαια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Δοκιμάζονται διάφορα και στη χώρα μας, και μάλιστα και πάλι από την ίδια την εταιρεία
και με φυσικά προϊόντα, mm-hmm. αλλά το σημαντικό είναι να αποφύγουμε τους παράγοντες, όπως είπα, κινδύνου. Να αναφέρω μερικούς. Ναι, ποιοι είναι οι παράγοντες πρόληψης, είχατε ξεκινήσει να μας λέτε, ναι. Ας πούμε λίγο τους κινδύνου με την έννοια του τι μπορούμε, τι πρέπει να αποφεύγουμε. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι πάμε και στους παράγοντες πρόληψης, ναι, ταυτόχρονα. Ναι. Σίγουρα δεν θέλουμε αδράνεια, και ειδικά λόγω του ότι ο άνθρωπος μεγαλώνει, θα πρέπει να κρατήσει τον εαυτό του όσο γίνεται πιο δραστήριο. Και φυσική κατάσταση, αυτό που λέμε, ή ότι το περπάτημα βοηθά ως προληπτικός παράγοντας. Γενικά η σωματική άσκηση βοηθά πάρα πολύ την ψυχική ευεξία, κάποιες έτσι πνευματικές εργασίες, ακόμα και το να λύνουμε κάποια σταυρόλεξα, να συνεχίσουμε παράδειγμα το μαγείρεμα, να μην να διατηρήσουμε την κοινωνικότητά μας. Γενικότερα να μην υπάρξει παρέτηση, να είμαστε ακριβώς, δραστήριοι. Και φυσικά να βάλουμε δίπλα κάποιους παράγοντες που φαίνεται ότι επηρεάζουν όλες τις καταστάσεις, όπως είναι κατανάλωση ουσιών αλκοόλ, κυρίως το κάπνισμα, και κάποιος άλλος παράγοντες υγείας, έχει φανεί ότι συνδέονται και αυτοί, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρβαση και τελευταία και η έλλειψη, τα προβλήματα ακοής, αν υπάρχουν, καλό είναι να τα αντιμετωπίζουμε και αυτά. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει μια συνοσηρότητα με καταστάσεις ψυχοπαθολογικές, όπως είναι η κατάθλιψη. Κληρονομικότητα υπάρχει? Υπάρχει, χωρίς όμως να έχει αποδείξει είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, mm-hmm. όπως είναι σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις, mm-hmm. Χωρίς όμως αυτό να μας δίνει πάντα την πλήρη απάντηση. Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα, ότι ο άνθρωπος πιάζει πολύ παραπάνω, και ταυτόχρονα όμως ας το πούμε λίγο απλά, ο εγκέφαλός μας φύρεται. Ωστόσο μπορούμε, κρατώντας τον ενεργό και δραστήριο, συγγνώμη, να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω το κοινό ότι ο Σόφτσι, μετά από δύο μονάδες στο κέντρο ημέρας που φιλοξενεί άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, η κινητή μονάδα που πηγαίνει στα κέντρα υγείας όλες τις περιφέρειες και εξυπηρετεί ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, mm-hmm. Είναι στα Σκαριά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο χώρος διαμορφώνεται για ένα κέντρο άνοιας, και εκεί δεν θα επισκέπτονται άνθρωποι μόνο που έχουν κάποια διάγνωση, mm-hmm. θα γίνονται και πάρα πολλές δράσεις πρόληψης, mm-hmm. μέσα από ένα ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να καθυστερήσουμε μια τέτοια πιθανότητα. Ναι, γιατί είναι το πιο σημαντικό πλέον, η πρόληψη. Ακριβώς. Καθώς δεν υπάρχει θεραπεία. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς δεν υπάρχει θεραπεία, τα ποσοστά αυξάνονται ραγδαία, οπότε έτσι και εμείς γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις ομιλίες. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ δεκτικός, δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε φυσικά και στο πλευρό και των φροντιστών, γιατί ξέρετε ότι ο ρόλος του φροντιστή ενός ατόμου με άνοια είναι πολύ δύσκολος, ναι. Πολύ απαιτητικός, ψυχοφθόρος. Ακριβώς. Επιβαρυντικός, γιατί είναι ο άνθρωπός σου, mm-hmm. Τον οποίο τον βλέπεις να αλλάζει. Προκύπτουν κάποια θέματα συμπεριφορικά κάποιες φορές, και έχοντας και όλες τις άλλες ευθύνες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αυτός ο ρόλος σίγουρα είναι και μια αιτία για να αναπτύξει και ο ίδιος συχνά κάποιο είδους ψυχοπαθολογία. Οπότε έχουμε μέρημνα ξεχωριστή και για τους φροντιστές, με το σκοπό να τους εκπαιδεύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε στην παροχή φροντίδας και στην προστασία της δικής τους ψυχικής ευεξίας. Mm-hmm. Κυρία Γιαννακίδου, και λίγο πριν κλείσουμε, όσον αφορά αυτό που αναφέραμε και πριν, ότι βλέπουμε την νόσο να εκδηλώνεται και σε νεότερα άτομα και σε κάποιες αναζητήσεις ηλικιωμένων, μας κάνει εντύπωση ότι μπορεί να είναι στην ηλικία των 50 κάτι, mm-hmm. με άνοια, όπως γράφουν τέλος πάντων οι αναζητήσεις, mm-hmm. οι 60 κάτι. Όταν ξεχνάμε, πρέπει οι ίδιοι μας να ενδιαφερθούμε και να πούμε «Ωπ, κάτι συμβαίνει» ή να το δικαιολογήσουμε ως άγχος, ως πίεση από την καθημερινότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε?
Σίγουρα ένα μεμονωμένο έτσι στοιχείο το οποίο συμβαίνει κάποιες φορές, αυτό το κλασικό ξέρετε που λέμε όλοι, α, πήγαν στο ψυγείο και λέμε τώρα τι ήθελα άραγε ή τι πήγα να πω και το ξέχασα ή ξέχασα μία υποχρέωση, αυτό που μόνο του δεν είναι τόσο ανησυχητικό. Αν όμως είναι κάτι που επαναλαμβάνεται και ενδεχομένως να συνοδεύεται και από άλλα σημάδια, όπως ξέρω εγώ λίγο το γάμο τον από προσανατολισμό μου, οι επιρροές που υπάρχουν στη διάθεση, μια τάση που ενδεχομένως πάλι μπορεί να φέρει απομόνωση, είναι ένα σύνολο, ναι. Ναι, τα οποία καλό είναι, γιατί όπως είπαμε αυτό το τεστ, να σας πω ότι διαρκεί 5 λεπτά και είναι έγκυρο, οπότε είναι εύκολο τουλάχιστον, ξέρετε, να απαλλαγούμε από το άγχος, λένε, αν και συμβαίνει από την κάτι. Και αν τυχόν συμβαίνει, να το προλάβουμε όσο έτσι γίνεται πιο νωρίς, σε αυτό που λέμε στην ήπια γνωστική έκπτωση, και υπάρχουν διάφορες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις έστω για να καθυστερήσουμε μια κατάσταση εφόσον αυτή φαίνεται να έτσι εισβάλλει στη ζωή μας. Οπότε την Κυριακή θα τα πούμε από κοντά στην Ιγρήτα, 13 του μήνα. 13 του μήνα στην Ιγρήτα, σε συνεργασία με τον Δήμο Βυσσαλτίας, τη φιλόπτωκα αδελφότητα κυρίου Ιγρήτα στο Σωτήρ, και θα είμαστε εκεί στη διάθεση του κοινού πολύ για ωραία να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κυρία Γιαννακίδου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια για να είστε καλά. Εμείς θα αλλάξουμε κλίμα και θα μιλήσουμε τώρα για αγώνες. Αγώνες αλεξιπτωτισμού. Θα μιλήσουμε αυτής αμέσως με τον κύριο Γιώργο Βασιλείου, που είναι ο πρόεδρος της Αερολέσχης Ερών. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Για πείτε μας, 12-13 του μήνα οι αγώνες. Οι αγώνες είναι το Σάββατο, είναι το Σάββατο από τις 9 η ώρα το πρωί, και χωρίς να γνωρίζουμε τι ώρα θα τελειώσουν. Είναι το κύπελλο Ελλάδος αλεξιπτωτισμού 2024. Ναι. Είναι ένας αγώνας αλεξιπτωτισμού ελεύθερης πτώσης. Αλεξιπτωτιστές θα πέσουν από τα 4.000 πόδια, θα ανοίξουν στα 1.000 πόδια το αλεξίπτωτο και θα κάνουν ακρίβεια προσγείωσης. Τι σημαίνει, θα είναι κάποιοι κύκλοι, ναι, με τον πρωταρχικό το 1x1, όπου θα είναι και το άριστα. Οπότε πρέπει να βρουν το στόχο στην προσγείωση. Ακριβώς. Ο στόχος είναι 1x1. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλει δεξιότητα, θέλει εμπειρία, θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια, και νομίζω ότι αυτοί οι πιλότοι που έρχονται και δήλωσαν θα είναι από τα τσαμπιόνια του αλεξιπτωτισμού στην Ελλάδα. Έχουμε πολλές συμμετοχές. Έχουμε 15 συμμετοχές μέχρι στιγμής. Αύριο το μεσημέρι κλείνει όσον αφορά οι δηλώσεις, και βλέπουμε. Απλά εμείς περιμένουμε ο καιρός να μας βοηθήσει ώστε να έρθουν ακόμα περισσότεροι και να έρθουν όσοι δηλώσαν, διότι ο καιρός φέτος μας τα έκανε λίγο μαντάρα γενικά. Είχαμε πολλές ακυρώσεις αγώνων. Θα κρατήσει το Σαββατοκυριακό ο καιρός, όλα θα πάνε καλά. Ευελπιστούμε, ναι, ευελπιστούμε. Οπότε και οι πιλότοι και οι αλεξιπτωτιστές θα το χαρούν τον αγώνα, και εμείς σαν διοργανώτρια Αερολέσχη θα το χαρούμε. Και οι αλλά και ο κόσμος, ο οποίος θα επιθυμούσε να έρθει να δει μια ελεύθερη πτώση αλεξιπτωτισμού, θα το χαρεί και αυτός. Εμείς ευχόμαστε να γίνει ο αγώνας να γίνει σωστά όπως προβλέπεται από τους κανόνες και από τους κανονισμούς, και θα θέλαμε να έρθει ο σεραϊκός κόσμος να το παρακολουθήσει. Ωραία. Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε επικοινωνώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ερών, τον κύριο Γιάννη Κούνιο, καθώς έχουμε μπαράζ τηλεφωνημάτων σε προσπάθεια να εξαπατήσουν πάλι συμπολίτες μας. Κύριε Κούνιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καθά. Για περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση, πώς έχει. Η κατάσταση είναι ότι εδώ και περίπου μισή ώρα έχουμε λάβει μηνύματα από συμπολίτες μας ότι σε όλο τον ομό, και στην πόλη και στα χωριά,
δέχονται τηλεφωνήματα με το πρόσχημα του τραυματισμού, αυτό που όταν απαντήσει ο πολίτης παριστάνουν ένα άτομο που κλαίει και ζητάει βοήθεια από τη μαμά ή τον μπαμπά και ζητάνε χρήματα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια απάτη που τελεσφόρησε. Mm-hmm. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα, θα θέλαμε για τη βοήθειά σας να κοινοποιήσετε στους ερωτήσεις. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ναι. Τα λέμε και ιδίως για τους ηλικιωμένους, κύριε Κούνιο. Ακριβώς, γιατί η στόχευση είναι στους ηλικιωμένους που προσπαθούν να βγάλουν το μητρικό, το πατρικό ένστικτο της προστασίας προς τα παιδιά. Θεωρούν ότι ακούγοντας ένα παιδί να κλαίει ότι είναι το δικό τους παιδί και θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να το βγάλουν από τη δύσκολη κατάσταση που απαιτείται ένα χειρουργείο σοβαρό για να ξεπεράσουν το πρόβλημα, ότι τους παριστάνουν ότι απαιτούνται πλατινένιες ή χρυσές λάμες που κοστίζουν για να σωθεί το πόδι, ναι, και τέτοια προσχήματα. Το σενάριο είναι γνωστό, κύριε Κούνιο. Εμείς τι κάνουμε μόλις δεχτούμε ένα τέτοιο τηλεφώνημα? Εμείς κλείνουμε το τηλέφωνο, δεν συνεχίζουμε τη συνομιλία. Με κάποιον άλλο τρόπο μιλούμε με το παιδί που θεωρητικά πήγε το μυαλό μας, γιατί κανένα παιδί δεν έχει τραυματιστεί. Και σε δεύτερο χρόνο, αν μπορείτε να ενημερώσετε το 100, που είναι ήδη οι συνάδελφοί μου, είναι ενήμεροι. Εμείς έχουμε βγει προς τα έξω για να εντοπίσουμε. Κάνετε περιπολίες δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Είχαμε πολλές καταγγελίες, κύριε Κούνιο? Αρκετά τηλεφωνήματα και γι' αυτό ήθελα να σας ενημερώσω, να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι αυτή τη στιγμή έγιναν αρκετά αυτό. Τηλεφωνήματα, ναι, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια τελεσμένη απάτη. Γίνονται στις ΣΕΡΕΣ, στην πόλη? Και στην πόλη και σε χωριά. Και στα χωριά. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Να είστε καλά. Χρειάζεται προσοχή από τους ηλικιωμένους κυρίως. Βέβαια, βέβαια. Και όσοι νεαροί μας σας βλέπουν αυτή τη στιγμή, ας επικοινωνήσουν και ας εφιστήσουν την προσοχή. Ναι, ας επικοινωνήσουν με τους δικούς. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Ναι. Μπορούν να επικοινωνήσουν εφόσον μας ακούν με τους δικούς τους και να τους πούν να προσέχουν στις κλήσεις που λαμβάνουν. Μην τυχόν και εξαπατηθούν, να μην πιστέψουν αυτά που θα τους πούνε. Ακριβώς. Σε κάποια τηλέφωνα βγαίνει αναγνώριση κλήσεως ενός αριθμού εξωτερικού. Ναι. Τα περισσότερα βγαίνει απόρριτο ή μπορεί να είναι και τηλέφωνα μιας κρίσης που έχουν οι δράστες. Μα καμιά φορά, κύριε Κούνιο, ο ηλικιωμένος, αν δεν έχει τα γυαλιά του ή αν δεν προσέξει, δεν βλέπει τον αριθμό. Δηλαδή δεν βλέπει τον αριθμό που τον καλεί. Το σηκώνουν αυτόματα. Εκεί είναι το θέμα, ότι μπορεί έτσι να τους προκαλέσουν έτσι όλα αυτά τα συναισθήματα που μας περιγράψατε, φόβο, τρόμο, ανησυχία, και δεν τους αφήνουν. Ακριβώς. Και στη συνέχεια δεν τους αποδεσμεύουν. Όπως δεν τους αποδεσμεύουν και άλλες φορές, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αν καταλάβουν ότι είναι συνεργάσιμος ο πολίτης, το υποψήφιο θύμα, ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να το δεσμεύσουν και το σταθερό τηλέφωνο, ακόμα και το κινητό. Ναι, και στις δύο γραμμές, για να μην μπορούν να έχουν άλλη επικοινωνία. Και να το χειραγωγήσουν, να είναι πολύ χειριστικοί, να το κατευθύνουν στο να... Και για να καταφέρουν, ο σκοπός τους είναι να καταφέρουν να πάρουν όλα τα χρήματα έχει στο σπίτι. Ευτυχώς τώρα οι τράπεζες είναι κλειστές, γιατί αν ήταν πρωί θα μπορούσαν να στείλουν και το υποψήφιο θύμα και στην τράπεζα για να κάνει ανάλυση. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Κούνιο, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερη πολύ. Ιδιαίτερη προσοχή, και αν μπορούν οι νεαρότεροι να ενημερώσουν τους γονείς ή τους παππούδες. Σημαντικό και αυτό, ναι. Ό,τι συμβαίνει αυτό, όπως έχουμε πει κατά καιρούς, θα μας επισκέπτεται ξανά αυτό το φαινόμενο. Και επικοινωνία μαζί σας, βέβαια, στην αστυνομία, δηλαδή κατευθείαν. Το χρειαζόμαστε, γιατί εστιάζουμε στα σημεία που παίρνουν τηλέφωνα. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια, εστιάζουμε και κάνουμε τις περιπολίες εκεί. Και βλέπουμε ποια άτομα δεν ταιριάζουν στο χώρο, τους ελέγχουμε και έτσι έχουμε καταφέρει να έχουμε και επαυτοφόρο σύλληψη. Νομίζω σας έχω αναφέρει οι συνάδελφοί μου ήταν αυτόπτες μάρτυρες τη στιγμή που ηλικιωμένος πετούσε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα από κάτω στον εισπράκτορα, στο συνεργό
των δραστών αυτών. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι βασικό να σας ενημερώνουμε, γιατί μπορείτε να κάνετε, να βρεθείτε στο σημείο εκεί που γίνεται η καταγγελία και να ελέγξετε αν κυκλοφορούν ύποπτα άτομα στην περιοχή, αν κάτι ύποπτο συμβαίνει, υπάρχουν ύποπτες κινήσεις. Ωραία, ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο γεγονός. Αυτό που μας είπατε, να παραμείνει η κατάσταση έτσι όπως έχει. Και η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη, όχι η καταστολή για μας. Mm-hmm. Γι' αυτό μας βοηθάτε και εσείς πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Κούνιο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, κυρίως σε ηλικιωμένους στοχεύουν οι απατεώνες. Δεν υπάρχει όμως, δεν πρέπει να το σκέφτεστε και να φοβηθείτε κατευθείαν. Πρέπει λίγο να σκεφτείτε με ψυχραιμία, αυτό πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία, να αναλογιστείτε όλα αυτά που έχετε ακούσει κατά καιρούς και από αυτή την εκπομπή, αλλά και από όλους αυτούς που προσπαθούν να σημάνουν το συναγερμό για αυτές τις περιπτώσεις. Οι απατεώνες είναι πολλοί. Δρούν καθημερινά, προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, αλλά πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία, να κλείσουμε το τηλέφωνο και να απευθυνθούμε στην αστυνομία. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τώρα αλλάζουμε, όχι, παραμένουμε στο κλίμα αυτό, γιατί οι εξαπατήσεις συνεχίζονται και τα σενάρια είναι πολλά. Σε αυτή την περίπτωση που μας περιέγραψε ο κύριος Κούνιος λίγο πριν, είναι το σενάριο ότι έχει χτυπήσει το παιδί και παίρνει το γονιό για να ζητήσει βοήθεια. Υπάρχουν όμως και άλλα σενάρια, όπως αυτό που θα δούμε στη συνέχεια στις δηλώσεις της κυρίας Νησιούδη. Παίρνει κάποιος και λέει ότι είναι δίθεν ο λογιστής σου και σου ζητά 1000 πράγματα να κάνεις με σκοπό να σε αποσπάσει χρήματα. Λεπτομέρειες ακολουθούν στις γλώσσες κυρίας Νησιούδη. Τις τελευταίες μέρες τα λογιστικά γραφεία δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα από πολίτες ένδρομους, οι οποίοι μας αναφέρουν περιστατικά απάτης. Συγκεκριμένα μας λένε ότι τους καλούν άγνωστοι, οι οποίοι προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι λογιστικών γραφείων και τους ενημερώνουν ότι θα κάνουν κάποια αίτηση για κάποιο πας, για κάποιο επίδομα. Αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στις τελευταίες τηλεφωνικές απάτες σε σχέση με τις προηγούμενες που πάντα υπήρχαν τα τελευταία χρόνια, είναι ότι αυτός που καλεί προσποιείται τον υπάλληλο του γραφείου, αλλά ξέρει και ποιος είναι ο λογιστής του πολίτη. Συγκεκριμένα καλεί και λέει: «Γεια σας, τηλεφωνούμε από τον λογιστή σας, τον κύριο Τάδε. Και εγώ είμαι νέος υπάλληλος και θα ήθελα να σας κάνω αυτή την αίτηση». Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται πιο πιστικός και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να εκμεύσουν είτε κωδικούς του τάξη, κωδικούς του e-banking, είτε στέλνουν τους πολίτες σε ATM και τους καθοδηγούν προκειμένου να τους μεταφέρουν χρήματα. Και σε πολλές περιπτώσεις στέλνουν κάποιον υπερσύνδεσμο στο κινητό, τον οποίο αν πατήσεις επάνω, ουσιαστικά τους δίνεις πρόσβαση στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Εφιστούμε επομένως την προσοχή στους πολίτες. Ο λογιστής δεν θα καλέσει ποτέ για να ζητήσει κωδικούς e-banking, δεν θα καλέσει ποτέ για να σας στείλει σε κάποιο μηχάνημα του ATM. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι μιλάτε με τον λογιστή σας ή με υπάλληλο του γραφείου με το οποίο συνεργάζεστε, καλό είναι να κλείσετε το τηλέφωνο, να επικοινωνήσετε εσείς, να καλέσετε δηλαδή εσείς είτε στο σταθερό είτε στο κινητό του λογιστή, προκειμένου να συνεχίσει αν όντως υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Μήπως εξ αρχής να ξανακαλέσουν πίσω τον λογιστή τους, σε περίπτωση που πούνε ότι Σάββατο είναι, δεν δουλεύει το λογιστικό γραφείο? Ο καθένας θα κρίνει ανάλογα με το τηλεφώνημα που λαμβάνει αν θα πρέπει ή όχι να επικοινωνήσει. Εξάλλου, με το AI, τον τελευταίο καιρό, με το AI, έχουμε δει και περιπτώσεις που μιμούνται ακόμα και τη φωνή σε κάποιες τηλεφωνικές απάτες, τη φωνή αυτού που θέλουν να προσποιηθούν. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, καλό είναι ή να πηγαίνουν προσωπικά από το λογιστικό γραφείο ή να επικοινωνούν οι ίδιοι για να αποφεύγονται αυτές τόσο δυσάρεστες περιπτώσεις. Έχει τύχει τώρα τελευταία στον Δήμο Σερών, αναγνωριστικά? Ναι, έχουν τύχει περιστατικά από κυρίες ηλικιωμένες, τις οποίες τις έχουν στείλει σε ATM. Έχω επικοινωνήσει προσωπικά με τον αξιωματικό υπηρεσίας στις ΣΕΡΕΣ. Μου έχει πει και ο ίδιος ότι γνωρίζει τα περιστατικά και κάνουν ό,τι μπορούν. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της αστυνομίας. Υπάρχει περίπτωση ο λογιστής για οποιοδήποτε λόγο να μας στείλει στο ATM? Σε καμία περίπτωση ο λογιστής δεν πρόκειται ποτέ να σας στείλει στο ATM και να σας δώσει οδηγίες για το τι να κάνετε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις απάτες που προσποιούνται ότι είναι ο λογιστής μας. Με τον φοροτεχνικό, τον κύριο Θεολόγη Βενέρη, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως για ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκύψει. Καλησπέρα σας, κύριε Βενέτη. Καλησπέρα σας, καλή δύναμη.
Να είστε καλά. Για το φιλοδόρημα θα μιλήσουμε, που έχει μπει στο στόχαστρο της εφορίας. Το φιλοδόρημα είναι μια υποχρέωση όλων των καταναλωτών. Όσοι επιτοπλίστων τα πάμε και βλέπουμε νέα παιδιά, και όσοι επιτοπλίστων στην περιφερειακή μας ενότητα, φοιτητές, φοιτήτριες που εργάζονται, που μας φέρουν τον καφέ, που μας φέρουν το φαγητό, ή και οι οικογενειάρχες που βιοπορούν από αυτή την εργασία, και ξέρουμε ότι εργάζονται σκληρά, ορθοστασία, με το χαμόγελο, παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα που έχουν, νομίζω ότι είναι υποχρέωση να δώσουμε φιλοδόρημα σε αυτούς που μας εξυπηρετούν, σε αυτούς που μας ταΐζουν, σε αυτούς που μας φωτίζουν. Είναι ένα πράγμα ευχάριστο και πρέπει να το κάνουμε απλόχερα. Είναι μια ευγενική κίνηση, ναι. Δεν είναι μόνο ευγενική, εγώ το θεωρώ και ότι είναι υποχρέωση. Πέρα από δεν το κάνουν όλοι. Δεν είναι θεσμοθετημένο ή νομοθετημένο. Εμείς θα το κάνουμε. Τα άλλα κράτη είναι και είναι τα τύψη που είναι περίπου το 10%. Όσοι επιτοπλίστων έχει ξεκινήσει αυτό τον 17ο αιώνα, από τη Γαλλία, ναι, η λέξη Bourbois, η οποία αυτό το πράγμα κάποιοι που πήγαιναν έμποροι σε κάποιο καπηλίο εκείνης της εποχής δίναν κάτι παραπάνω για να τους δώσουν καλό κρασί, γιατί το κρασί που ήταν κακής ποιότητας. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση να φτάσουμε στο θέμα μας. Ναι. Βγαίνει μια απόφαση από τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος προσδιορίζει, κοιτάξτε να δείτε, ότι το φιλοδόρημα και οτιδήποτε προσαυξάνει το μισθό μας αποτελεί εισόδημα και πρέπει να φορολογείται. Τελεία και παύλα. Άριος Πάγος. Δεν έχει κάπου να πάμε, δεν έχει κάπου να το αποκρούσουμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Άρα το φιλοδόρημα αποτελεί, είναι προσθετικό, προστίθεται στο μισθό αυτού που το παίρνει. Όσο δεν είχαμε τα πώς, δεν είχαν μπει τόσο έντονα στη καθημερινότητά μας, εδώ πρέπει να θυμίσουμε και υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον κύριο Πιτσιλή, είναι ο διοικητής της ΑΔΕ, το 2023, το οποίο έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, τα πώς, γιατί τον είχαμε κάνει αυτές τις ερωτήσεις, τα πώς πρέπει να περιέχουν και ένα κουμπάκι που είναι tips, το οποίο αυτό δεν θα φορά, δεν θα είναι εισόδημα της επιχείρησης, θα το παίρνουν οι εργαζόμενοι. Τώρα ξεκινάει ο μεγάλος χαμός και το μεγάλο μπάχαλο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, άμα θα πιούμε δύο καφέδες και θα πληρώσουμε 4-8 ευρώ, και άμα αφήσουμε ένα δεκάρικο, τα 2 ευρώ μπορεί ο σερβιτόρος ή η σερβιτόρα να τα βάλει μέσα στην τσέπη του, να μας χαμογελάσει, να μας ευχαριστήσει και όλα τελειώνουν εκεί. Ναι. Δεν ψάχνουμε τώρα, δεν μπορώ να πω ότι τα 2 ευρώ είναι μαύρη εργασία, μαύρο χρήμα και όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, ότι θα βγούμε μια παρέα και θα βγάλετε εσείς ή εγώ την πιστωτική μου κάρτα και ο λογαριασμός είναι 48 ευρώ και θα πούμε, κοιτάξτε να δείτε, κρατά 50. Πώς συμβαίνει και αυτό, περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση, ήδη τα νέα πώς εμπεριέχουν ένα πλήκτρο που λέγεται tips. Δηλαδή, θα κοπεί μια απόδειξη για τα αγαθά που καταναλώσαμε που είναι 48 ευρώ και τα 2 ευρώ είναι τα tips. Καλά μέχρι στιγμής. Όλα καλά. Όλα, ναι, ως εδώ καλά. Αυτά τα tips όμως πρέπει να τα βάλουμε, εφόσον φαίνονται και πήγαν στην τράπεζα, για να φύγουν από το λογαριασμό του εργοδότη μας, του εστιατόρα, του επιχειρηματία. Πρέπει να τα αναδιανύει στο προσωπικό του. Σε ποιους, σε πόσους. Στο προσωπικό. Στο προσωπικό. Ναι. Δηλαδή λέμε ότι αυτό θα γίνεται, φαντάζομαι, κάθε μήνα. Μην πούμε κάθε μέρα, γιατί θέλει ένα λογιστή, κάθε επιχείρηση να ασχολείται μόνο με τα tips. Να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Οπότε μαζέψαμε στο μήνα και είπαμε ότι το tips, όλα τα tips αυτού του μήνα είναι 300 ευρώ. Μην νομίζετε, δεν είναι και κανένα μεγάλο ποσό. Και αυτό που λέω είναι υπερβολικό. Και δουλεύουμε τώρα 2 σερβιτόροι, 3 σερβιτόροι. Πώς θα τα μοιραστούμε από αυτά? Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, γιατί υπάρχει το πραγματικό γεγονός. Εσείς, παράδειγμα, εργαστήκατε το βράδυ, που τα tips είναι πιο πολλά. Εγώ εργάστηκα το πρωί, που με τους καφέδες δεν έχει πολύ tips. Οπότε είναι πώς θα τα μοιραστούν. Πες ότι τα συμφωνήσαμε αυτά τα πράγματα. Πώς θα τα δώσουμε? Είναι θολό το τοπίο ακόμα. Δεν έχει βγει κάποια ερμηνευτική. Δηλαδή, ασχολούμαστε και κυνηγάμε την ώρα μας. Αφήνουμε τα μεγάλα τα ποσά, τις δωρεές και εγώ δεν ξέρω τι, από τις θείες, από τους θείους και όλα αυτά τα πράγματα και ασχολούμαστε τώρα με 2 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, η λογική που βγαίνει εδώ σε αυτά τα 300 ευρώ, πρέπει να πληρωθεί ένας φόρος. Μάλλον αυτή την υποχρέωση θα τη ρίξουν στην επιχείρηση, άρα και άλλη δουλειά για την επιχείρηση και άλλη επιβάρυνση για την επιχείρηση και φυσικά, εφόσον αυτό θεωρείται ότι είναι μισθός, στην προκειμένη περίπτωση θα έχει και ασφαλιστικές εισφορές. Οι οποίες ασφαλιστικές εισφορές στην προκειμένη περίπτωση είναι περίπου 36%. 36 λέμε ο φόρος, καμιά 20%, δηλαδή σε ένα tips των 10 ευρώ, χοντρά, πολύ χοντρά, θα μας πάρει το ελληνικό δημόσιο, θα μας πάρει η ΑΔΕ
θα μας πάρει τα 60 λεπτά. Δηλαδή, χίλιες φορές να έχουμε ένα κουμπί να τα δίνουμε κατευθείαν στην ΑΔΕ παρά να μπαίνουμε σε αυτή τη γραφειοκρατία. Αν τα δώσουμε σε μετρητά, είναι παράνομο. Δηλαδή... Άμα τα δώσουμε σε μετρητά, τελειώνει η υπόθεση εκεί. Κανονικά και τα μετρητά, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι. Τώρα ποιος θα το κάνει, πρέπει να δηλωθούν από τον εργαζόμενο ως εισόδημα και να τα συμπεριλάβει στη φορολογική του δήλωση. Α, και φυσικά... τα μετρητά δηλαδή πρέπει να δηλώνονται. Και τα μετρητά όλα δηλώνονται. Θεωρείται ότι είναι έσοδο, ότι προσαυξάνει το μισθό μας. Μέχρι εδώ να το σταματήσουμε λίγο και να καταλάβουμε λίγο μια λογική. Ναι. Πρώτα-πρώτα ξέρουμε και τις δωρεές. Τώρα το χρόνο το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, πολλά ζευγάρια, νέα ζευγάρια παντρεύονται, βιο ανθόσπαρτο, να ευτυχίσουν οι άνθρωποι και τους κάνουμε κάποια δώρα. Παλιά τους πηγαίναμε ένα πιάτο, τους πηγαίναμε κάποια φλιτζάνια. Τώρα τα νέα τα ζευγάρια, γιατί δεν ξέρουν και πού θα εγκατασταθούν, δεν έχουν ανάγκη να κάνουν άμεσα το σπίτι τους. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι να έχουν λεφτά. Χρήματα, ναι. Όχι, αποφασίζουμε εμείς οι δύο βούλα να τους κάνουμε δώρο από 50 ευρώ. 50 εσύ, 50 εγώ. Το γράφει και το προσκλητήριο ότι είναι στο συγκεκριμένο άγγελμα. Λίστα γάμου, αυτό που λέμε, ναι. Η λίστα γάμου. Λίστα γάμου είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν το νοικοκυριό και θέλουν να μείνουν εδώ στην πόλη μας, οπότε σε προκειμένη περίπτωση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πάμε, δίνουμε κατά το δοκούν και αγοράζει ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, ότι εκεί μέσα υπάρχει μια άλλη ειδική διαδικασία την οποία την αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είναι ενήμερος, ή αν δεν είναι ενήμερος θα μιλήσει με το λογιστή του πώς γίνεται αυτό και τι αποδείξεις κόβει. Στην προκειμένη περίπτωση και μάζεψε αυτό το ζευγάρι ένα πολύ σεβαστό ποσό. Αν είναι πόντι από το Λευκόνα θα μαζέψουν πολλά λεφτά. Μπορεί να περάσουν τα 5 να φτάσουν και τα 10 χιλιάρια. Καλά με τις τιμές. Χαλάλι τους. Και από διάφορες συμφορές. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, το ζευγάρι τώρα, εφόσον έχει τα 10 χιλιάρια, θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό που είναι και στην τράπεζα για να κάνει μια αγορά. Θέλει να αγοράσει ένα αμαξάκι μεταχειρισμένο. Τι πιο απλό. Ένα αμαξάκι μεταχειρισμένο. Ναι, αλλά έχουμε το ποθενέσχες. Αυτά τα λεφτά για να τα δικαιολογήσουμε για την αγορά, αυτά τα λεφτά που μας θα έχουν δωρήσει πρώτου βαθμού συγγενείς και έχουν απαλλαγή από το φόρο, παππούδες, γιαγιάδες, οτιδήποτε, δεύτερο βαθμού τα αδέρφια μας έχουν μια φορολογία της τάξης των 10 ή των 20% και εμείς οι τρίτοι που θα κάνουμε δώρο στο Γιώργο και στην Ελένη που παντρεύτηκε στο Λευκόνα, το 50% μας, άμα θέλει να τα νομιμοποιήσει πρέπει να πληρώσει το 40%. Και ποιος δηλαδή, θα ξεχωρίσει όλα αυτά κύριε Βενέτη? Παρακαλώ. Ποιος τα ξεχωρίζει όλα αυτά? Λέμε τι πρέπει να γίνει τι πρέπει, με το γράμμα τον νόμο, πώς θα γίνει. Εφόσον και άμα. Οπότε, δεν δημιουργούμε φασαρίες, θέλουμε οδηγίες. Ήδη έχει κάνει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εστιατόρων, έχει κάνει κάποια ερωτήματα προς την ΑΔΕ και προς το ΣΕΠΕ, προς τον ΕΦΚΑ δηλαδή, να ξέρουμε τι θα γίνει, να ξέρουμε πώς θα το δημιουργήσουμε. Γιατί άμα δεν υπάρχουν, αν υπάρχει ασάφεια στην διατύπωση των νόμων, οδηγούμαστε σε στριβλώσεις και ορισμένα παιδιά που εργάζονται ενδεχομένως να τιμωρηθούν με κάποιο πρόστιμο ή και επιχειρήσεις που δεν κρατάνε και διανέμουν αυτά τα τύψη στους εργαζόμενους να βρουν και αυτοί τον πελάτη τους. Θέλει να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Απλά έχουμε πολλά σπουδαία πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο, αλλά δεν είναι ότι καλύτερο να συζητάμε για αυτό το πράγμα το πώς θα φορολογήσουμε αυτά τα tips. Το ότι συζητάμε, κύριε Βενέτη, για το φιλοδόρημα δεν είναι τίποτα. Τώρα πλησιάζουν οι γιορτές, θα έχουμε και τα κάλαντα. Μήπως προκύψει και εκεί τίποτα. Στα κάλαντα να δώσουμε μια ιδέα, να πάρουν τα παιδιά ένα πώς. Γιατί οι τράπεζες έχουν πολύ ανάγκη από αυτά τα πώς, γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν από την εφαρμογή του πώς. Δεν είμαστε ενάντια στο πώς, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος συμπολίτης μας από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει και καπνίζουν, και όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ένας που κάθεται στο περίπτερο, μέσα σε ένα τετραγωνικό, που μπορεί και να μην είναι τετραγωνικό, που κάθεται 8, 10 ώρες και 12 ώρες, που ο άνθρωπος πρέπει να βιοπορεί και παίρνουμε ένα πακέτο τσιγάρα και πάμε και το πληρώνουμε με την κάρτα μας. Ναι, πολύ καλά κάνουμε. Αυτός από το πακέτο τσιγάρα βγάζει κοντά στα 7 λεπτά. Και τα μισά από αυτά τα λεφτά τα παίρνει το πώς. Πώς θα το χειριστούμε και αυτό το πράγμα. Είναι μία νέα κανονικότητα. Είναι μία νέα κανονικότητα. Η νέα κανονικότητα, παράδειγμα, άμα θα πάμε στην Αγγλία και άμα θα πάμε στη Βόρεια Αγγλία, στους Σκοτσέζους, υπάρχουν πινακίδες που λέει, κοίταξε να δεις, άμα θα πάρεις το καφέ σου μετρητά, κάνει παράδειγμα 2 λίρες, άμα θα το πάρεις παράδειγμα με πλαστικό χρήμα με πώς, κάνει 2 και τόσο, δηλαδή σου παίρνει αυτό που γράφει. Ίσως το δούμε και εδώ κάποια στιγμή αυτό. Δεν είναι το θέμα να το δούμε. Μήπως πρέπει να κρινιάξουμε στις τράπεζες και να τους πούμε, παιδιά, για μια συναλλαγή που μεταφέρω σε ένα φίλο, σε μια φίλη, στα παιδιά μας, ή που πληρώνουμε το ενίκιο, ή που κάνουμε οτιδήποτε κτλ. Να μην υπάρχει αυτή η προμήθεια που ξεκινάει από 3-4 και μπορεί να φτάσει και 10 και 15-20 ευρώ.
και για τις επιχειρήσεις τις συμπορικές που είναι στην ιεραρχία, γιατί είχαμε και την Ερμού, αλλά πλέον τι να δούμε στην Ερμού, τις ρημάξαν όλες, να μην υπάρχουν αυτές οι χρεώσεις ή να υπάρχουν πιο εύλογες χρεώσεις, πιο μικρές χρεώσεις, καλό θα ήταν, πιο λίγες χρεώσεις. Κύριε Βενέτη, ναι. Και ένα ακόμα, το επίδομα θέρμανσης, μην αγχώνονται οι συμπολίτες μας. Ναι. Η διάθεση θα ξεκινήσει εδώ και το κλείνω από τις 15 του Οκτώβρη. Όπως κάθε θα χρόνο. Θα γίνει το ΦΕΚ με τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Αυτοί που θα κάνουν μόνοι τους θα το κάνουν. Οι άλλοι που δεν μπορούν θα ενημερώσουν τον λογιστή φοροτέχνη που συνεργάζεται, θα του δώσουν εντολή για να πραγματοποιήσει αυτή την εργασία. Μην αγχώνονται. Απλά αν το κάνει έγκαιρα και γρήγορα, γίνεται και η καταβολή των χρημάτων πιο γρήγορα. Μέσα στο Δεκέμβρη, ναι. Στις αρχές του Δεκέμβρη. Αυτό ίσως προσπαθούν να προλάβουν όσοι. Είναι, αλλά πρέπει να ενημερώσουν, να πούν τι είναι. Ισχύουν τα ίδια πράγματα για την περιφερειακή των Τεσσερών, είναι το πετρέλαιο. Που δεν έχουμε πολύ πετρέλαιο, μέσα στην πόλη των Σερών είναι το φυσικό, η τηλεθέρμανση, οι φιάλες που έχει ειδική διαδικασία, καυσόξυλα κάποιες περιοχές που είναι ψηλά στα βούνα, καθώς και το πέλετ. Και τις φιάλες με το πρωτάνιο που και αυτές εκπίπτουν. Δεν έχει τίποτα άλλο, να είμαστε καλά. Ωραία, και να δίνουμε φιλοδόρημα στα παιδιά που μας εξυπηρετούν. Ναι, αυτό θα κρατήσουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους μας. Καλή συνέχεια, κύριε Βενέτη, σας ευχαριστώ. Εμείς περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Παναγιώτη Καρύπογλου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, να συζητήσουμε τα των εκλογών της Κυριακής. Επιστρέψαμε και καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Καρύπογλου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για τις εκλογές της Κυριακής θα μιλήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και τέλειωσαν τα ψέματα. Ναι, έμειναν δύο μέρες και η Κυριακή. Ό,τι και να γίνει την Κυριακή θα έχουμε πρόεδρο. Θα έχουμε και ακόμα μια φορά πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Και νομίζω ότι τελειώνει με το καλύτερο και πιο ομαλό τρόπο. Πολύ πιο ομαλό από όσο θα περιμέναμε, δηλαδή, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Εσείς πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο από αυτή τη διαδικασία, με τον πολιτικό πολιτισμό που επικράτησε, με τις αυρότητες, δηλαδή δεν είδαμε έτσι ακραίες τοποθετήσεις, δεν είδαμε να ξεφεύγει η κατάσταση. Αυτό είναι το κέρδος για το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά τα στελέχη που ήταν υποψήφια και βασικά οι τέσσερις κύριοι διεκδικητές αντελήφθηκαν ότι τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω τους πλέον όχι ως υποψήφιοι για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά ως υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Δηλαδή ότι πλέον με την παράλληλη διάλυση και την ταυτόχρονη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι ελπίδες για ουσιαστική αντιπολίτευση να αποτίθεται σε αυτόν που θα εκλεγεί μεθαύριο στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ που έχει και αυτός αυτή τη διαδικασία μπροστά του. Το έχω ξαναπεί, έχει μπει σε ένα σπιράλ αυτοκαταστροφικό. Έχουν μπλέξει και με τον Κασελάκη. Νομίζω ότι, και δεν θέλω να πάρω θέση τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα και θα τους ταλαιπωρήσει για πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Για μένα είναι δεδομένο ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές πλέον, το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο δεύτερος πόλος μετά τη Νέα Δημοκρατία που θα χτυπηθεί για να αναλάβει την κυβέρνηση. Το πιθανότερο μάλιστα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία της Νέας Δημοκρατίας, της λιτότητας, της ακρίβειας και της αλαζονίας, όπως έγινε προχθές με το σπίτι του κυρίου Κικίλια, που πίσω αποκαλύφθηκε ότι μέσα στην κρίση αγόρασε ένα υπερπολιτελές διαμέρισμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βασιλής Σοφίας, κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημάδια, αν συνεχιστούν, είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Έτσι όμως, όπως θα περιγράψετε, είναι σαν η συγκυρία να ωθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι το ίδιο. Δηλαδή πρέπει οι άλλοι να είναι κακοί για να είναι το ΠΑΣΟΚ δυνατό. Κοιτάξτε, και με αξιώσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Κυρία Αγαθά, μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε στο άρμα του αντισύριζα με τόπου. Δεν έπειθε η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι που άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ
να παίρνει τα βαριά, ειδικά το τρίτο μνημόνιο, να κάνει τη συμφωνία των Πρεσπών. Μέχρι και τότε η Νέα Δημοκρατία το πάλευε. Και μάλιστα υπήρχαν και φωνές αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι με ένα τέτοιο Τσίπρα δεν μπορείς να πας μπροστά, δεν μπορείς να κάνεις μεγάλη διαφορά. Απλά ό,τι και να έχει συμβεί, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή κέρδισε ξανά την κυβέρνηση. Ναι, 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 γιατί δεν υπήρχε αντίπαλο δέος. Όταν υπάρχει αντίπαλο δέος, το οποίο πείθει αφενός, αφετέρου η κυβέρνηση δεν είναι στα καλύτερά της, ο κόσμος ψηφίζει τιμωρητικά προς την ισχύουσα εξουσία περισσότερο παρά θετικά προς την αντιπολίτευση. Οπότε αυτό το έτσι ρόλο... βγήκε και ο Τσίπρας, έτσι βγήκε και ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ισχύσει και το ΠΑΣΟΚ αυτό. Φυσικά και το ΠΑΣΟΚ θα πάρει εν μέρη μια αρνητική ψήφο προς τη Νέα Δημοκρατία και εν μέρη μια θετική ψήφο προς το ίδιο για τα στελέχη του και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει. Είναι κομμάτι της ζωής, είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Οπότε λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον μπορεί να λειτουργήσει ως το αντίπαλο δέος στην Δημοκρατία. Ήδη λειτουργεί, γι' αυτό και είδατε αυτό το πολιτισμένο και πολύ καλό κλίμα. Νομίζω ότι ο καθένας από τους υποψήφιους πριν και τώρα τους δύο που έμειναν γνωρίζει ότι πλέον ο κόσμος, η κοινωνία, το επιχειρήν τους βλέπει ως ενδυνάμει πρωθυπουργούς. Πάντως κάποιος κακοπροαίρετα θα μπορούσε να πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς είναι ο ένας εκ των δύο υποψηφίων, έδειξε τις δυνατότητές του. Γιατί από εδώ και πέρα να μπορέσει να αλλάξει αυτό και όντως να αποτελέσει τον ρυθμιστή. Δεν έδειξε τις δυνατότητές του ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν πρόλαβε να τις δείξει. Έτσι λέτε. Εκλέχθηκε το 21. Δεν ξέρω εγώ κανένα παράδειγμα στην Ευρώπη να αλλάζουν αρχηγό στα 2 χρόνια. Έτσι εύκολα. Δεν είχε τον χρόνο που θα έπρεπε να έχει, δηλαδή. Δεν εκλέχτηκε χθες και σήμερα έγινε πρωθυπουργός. Ούτε οι εργατικοί στην Βρετανία που 20 χρόνια ήταν αντιπολίτευση περιμένανε να αλλάξει ο αρχηγός και την επόμενη μέρα να γίνουν. Ο κάθε αρχηγός θέλει το χρόνο του προκειμένου να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που χρειάζεται το κόμμα, να παρουσιάσει τα στελέχη του, να φτιάξει ένα πρόγραμμα και να αρχίσει να κρίνεται από την κοινωνία. Εμείς ταυτόχρονα είχαμε στο χώρο μας και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαινόταν ελκυστικός μέχρι και φέτος το καλοκαίρι, μέχρι που εμφανίστηκε το φαινόμενο Κασελάκη και άρχισαν τα διαλυτικά φαινόμενα. Οπότε η δουλειά του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για ένα Πασόκ που από το 10 και μετά λιδωρείται ως το κόμμα που έφερε τη χρεοκοπία. Το οποίο όμως όλος αυτός ο μύθος καταραίει καθημερινά λόγω των πραγματικοτήτων και των αληθιών που παρουσιάζονται. Τι παρέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου από τον Κώστα Καραμαλή. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, πόσο βοήθησε στη διακυβέρνηση για να μην μείνει η χώρα κέφαλη τις εποχές των μνημονίων. Άρα λοιπόν είχαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ δυνατό, είχαμε ένα brand name το οποίο ήταν αρκετά αρνητικά φορτισμένο. Ξέρετε, πριν 2-3 χρόνια ακόμα το ΠΑΣΟΚ, η λέξη ΠΑΣΟΚ αποθούσε. Δεν μπορείς να πάρεις μια κολυβήθρα του Σιλοάμ, να ρίξεις το ΠΑΣΟΚ και να πεις και τώρα το παρουσιάζω αναβαφτισμένο. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει αυτοκριτική, θέλει δοκιμασία, θέλει κάθαρση εσωτερική στο κόμμα. Προφανώς δεν προλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάνω και πολλά στελέχη του κόμματος είπαν ότι ήταν νωρίς για να γίνουν αυτές οι εκλογές. Κάποιοι όμως τις προκάλεσαν. Εγώ θεωρώ ότι και ο κόσμος όλος και η κοινωνία ολόκληρη συμφωνεί ότι ήταν πολύ νωρίς για να γίνουν αυτές οι εκλογές. Έπρεπε να γίνουν του χρόνου, όπως ήταν το προγραμματικό συνέδριο και το συνέδριο το οποίο θα ψήφιζε για αρχηγό. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που προκλήθηκαν, ο πρόεδρος σήκωσε το γάντι, είπε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, ναι, να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο για ένα χρόνο μέχρι να γίνουν εκλογές κομματικές. Ίσως θα υπήρχε και μεγαλύτερη φθορά γενικά στο κόμμα. Ναι, αυτό έκανε ο πρόεδρος και είπε ότι και να γίνει, ας χάσω και στην τελική, αλλά ας κάνουμε εκλογές να τελειώνουμε. Νομίζω ήταν καθαρή λύση. Και στόχος παραμένει η ενότητα. Γιατί μπορεί να επικράτησε ο πολιτικός πολιτισμός, αλλά και το αύριο είναι ένα ζητούμενο να παραμείνει η ενότητα στο κόμμα, γιατί 6 υποψήφοι, λίγο πολύ υπήρχαν αυτές έτσι, οι τάσεις επιλογής, στήριξης στον καθένα. Και το θέμα είναι να μην γίνουν διασπαστικές στη συνέχεια. Όχι, όχι. Δεν. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει με τέτοια φαινόμενα διάσπασης, όποιος και αν εκλεγεί αρχηγός. Βλέπω από κάτω τον κόσμο να είναι ενωμένος και τα στελέχη των υποψηφίων δουλεύουν προς την αυτή κατεύθυνση. Βλέπω ότι τελικά
Την Κυριακή το βράδυ, όποιος και αν είναι αρχηγός, όλοι ενωμένοι θα προχωρήσουμε για να προτάξουμε και να προσφέρουμε στον κόσμο μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση από το σημερινό χάλι που υπάρχει. Και θα ξεχαστούν και όλες έτσι, ίσως πιθανές πικρίες, ακόμη και από την προεκλογική αυτή περίοδο που προηγήθηκε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τις ξεχάσουμε. Κάποτε υπήρχε ένα σύνθημα και νομίζω ότι είναι επίκαιρο ποτέ άλλοτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία υποχρέωση να πετύχει. Και είμαστε πλέον σε αυτό το... Σε αυτό το mood. Σε αυτό το mood, σε αυτή τη φάση. Από εδώ και πέρα. Είμαστε υποχρεωμένοι mm-hmm. να πετύχουμε. Να πετύχουμε όχι για να πάρουν κάποιοι πάλι κυβερνητικές καρέκλες και υπουργικά γραφεία. Ήδη η διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου του 9 με την διάβγεια, με το Open Gov, με τη δημόσια διαβούλευση δηλαδή, με την επιλογή των στελεχών μέσα από δημόσιες και διαφανείς διαδικασίες, απέδειξε ότι μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ που απευθύνεται στη σημερινή κοινωνία και που θέλει κυρίως την καταπολέμηση της διαφθοράς. Mm-hmm. Εμείς θα έρθουμε ακριβώς στη διακυβέρνηση για να καταπολεμήσουμε το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά που καταστρέφουν σαν σαράκι. Από τη γέννησή χώρα. Του το ελληνικό κράτος. Από τη γέννησή του και μετά. Με διακυμάνσεις. Σε αυτή τη φάση είμαστε στο top της διαφθοράς. Πιστέψτε με, θα ανακοινωθούν σε λίγο και οι διοικητές των νοσοκομείων εξ όσων πληροφορούμε. Mm-hmm. Θα δείτε ότι όλοι είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, κάθε κυβέρνηση δεν θέλει τα δικά της στελέχη. Σας πληροφορώ ότι. Όσο και πιο συνεργάσιμα να τοποθετούνται σε επιτελικές θέσεις. Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ το 9-10 εκεί, θυμάμαι ότι έγινε πραγματικά δημόσια διαβούλευση και μπήκαν και άτομα τα οποία δεν ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ. Κατατέθηκαν βιογραφικά και έγινε κανονικά διαγωνιστική διαδικασία. Αν το θυμόμαστε και κάποιες έτσι υποθέσεις μέσω του gov.gr τότε που είχε γίνει πρώτη φορά έτσι η εφαρμογή του, που υπήρχαν προκηρύξεις για κάποιες τελευταίες γενικών γραμματέων και μετά υπήρχαν και τοποθετήσεις. Έγιναν και αυτά, ξέρετε γιατί. Ενώ προσπάθησε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου να ολοκληρώσει τη διαδικασία, έπεσε το μνημόνιο, οπότε ήταν ακέφαλα τα υπουργεία από γενικούς γραμματείς και επέβαλαν ακόμα και οι ξένοι πιστωτές. Πρέπει να βάλετε κάποιον, παιδιά. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στα διαδικαστικά των εκλογών. Ναι. Τα διαδικαστικά τώρα ψηφίζουμε πάλι από 7 μέχρι 7 την Κυριακή. Mm-hmm. Ψηφίζουμε... 7 το πρωί, 7 το βράδυ. Δεν θα υπάρχει λόγος παράτασης αυτή τη φορά. Λογικά όχι. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό ο κόσμος να μην περιμένει τελευταία ώρα να ψηφίσει. Πιθανολογώ ότι σε 7 θα κλείσουν οι κάλπες. Mm-hmm. Ψηφίζουν μόνο όσοι ψήφισαν την πρώτη Κυριακή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει το 3 ευρώ αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, ούτε η εκ νέου εγγραφή κτλ. Και γραφειοκρατία. Όσοι ψήφισαν την πρώτη Κυριακή μπορούν να ψηφίσουν τη δεύτερη. Ναι. Όσοι δεν ψήφισαν, να μην κάνουν τον κόπο. Όχι, να μην κάνουν τον κόπο, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Είναι έτσι κλειδωμένο το σύστημα, ώστε mm-hmm. να μην μπορέσει κάποιο να πάει και να φέρει ψηφοφόρους ώστε να επηρεάσει τη διαδικασία τρίτος εκτός ΠΑΣΟΚ. Να φέρει τρίτους ψηφοφόρους, λέτε. Ναι, ναι. Σε αυτές τις εκλογές ψήφισαν μόνο τα μέλη και τα στελέχη και οι οπαδοί, όπως θέλετε να τους χαρακτηρίσουμε. Κοιτάξτε, υπήρχαν περιοχές, όπως έγινε και εδώ στη Σέρρη σε μια κάλπη, όπου ψήφισαν κατευθυνόμενα στελέχη και ψηφοφόροι άλλου κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στις κάλπες για να ψηφίσει η πρόεδρο ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Πήγαν οι ψηφοφόροι και οι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ψήφισαν. Με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Δεν τη δίνουμε σημασία. Δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα. Για να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος. Όχι για να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, για να υποστηρίξουν έναν εκ των υποψηφίων. Αλλά δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, ούτε βοήθησαν τελικά τον υποψήφιο σε επίπεδο σερών, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι ότι έγιναν κι αλλού αυτά. Γι' αυτό και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί να ξαναγίνουν αυτές οι εκλογές με ένα τρίευρο. Για οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ που ίσως μετήχαν σε αυτές τις εκλογές ως συγγενή έτσι στην Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ την πάτησε με τον Κασελάκη με αυτόν τον τρόπο. Των κομμάτων. Γιατί ήταν ανοιχτή ψηφοφορία, πήγαινε όποιος ήθελε, περνούσε έξω από το εκλογικό κέντρο και ψήφιζε. Mm-hmm. Αυτά δεν γίνονται στο τελευταίο σωματείο, ας πούμε. Απλά το να μου λέτε για Νέα Δημοκρατία ξενίζει λίγο, γιατί. Και εμένα με ξενίζει όταν το πληροφορήθηκα. Διάσταση απόψεων, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει λογική, νομίζω. Κυρία Αγκαθά, είναι τα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα μετά τις εκλογές. Εσείς, ναι, ξέρετε καλύτερα τώρα για να το καταγγέλλετε. Ναι. Έχετε το γνώση. Καταγγέλλω, δεν το καταγγέλλω, το γιατί ναι. το απαξιώκιο γεγονός. Mm. Απλά το δημοσιοποιώ μέχρι ναι. εκεί. Ναι. Απλά εμείς δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε ότι μπορεί να συμβεί, γιατί όταν γίνονται εκλογές, τα μέλη του κόμματος θα ενδιαφερθούν για το αύριο του κόμματός τους. Καλά, γίνονται, πάντα γίνονται και θα γίνονται τέτοια πράγματα. Συμμετοχή, ήμασταν ικανοποιημένοι, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Η συμμετοχή από την ήταν πρώτη την πρώτη Κυριακή αρκετά αυξημένη. Mm. Να ξέρετε ότι και το σύστημά μας δεν μπορεί των εθελοντών να σηκώσει περισσότερη συμμετοχή, για να λέμε και την αλήθεια. Mm-hmm. Ήδη δόθηκε μία ώρα παράταση. Τα παιδιά ήταν όλα αυτά απλήρωτα, το κάνουν εθελοντικά. Εθελοντές. Mm-hmm. Ναι, στις εφορευτικές επιτροπές. Έδωσαν τον καλύτερο εαυτό, θα τον ξαναδώσουν. Και πιστεύω ότι η συμμετοχή θα είναι ανάλογη και στον δεύτερο γύρο. Δεν τρέφω ψευδεστήσεις ότι θα πάμε την ίδια συμμετοχή, θα έχουμε τον ίδιο αριθμό ψηφοφόρων, γιατί από τη στιγμή που λείπουν οι 4 από τους 6 υποψήφιους, κάποιοι άνθρωποι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Αμελήσουν, να διαφορήσουν, ναι. Εντάξει, δεν λογικό έχουν... Είναι, ναι. Λογικό είναι. Αλλά πάλι θα έχουμε μια συμμετοχή, η οποία θα, νομίζω θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά τους δύο υποψηφίους, η συμμετοχή δηλαδή αυτή θα κρίνει, ακόμη και αν είναι μικρότερη, το ποιος θα είναι ο αυριανός πρόεδρος. Ας κρατήσουμε δεδομένο ότι θα είναι μικρότερη η συμμετοχή. Ναι, δεν θα θέλατε με μια ευρεία πλειοψηφία να εκλεγεί όποιος εκλεγεί. Δεν σημαίνει από τίποτα. Τους συμμετέχοντες δηλαδή. Κοιτάξτε, η πεποίθηση δική μου, που μπορεί να διαψευστώ βεβαίως, αλλά αυτή η άποψη, αυτή την εικόνα έχω αυτή τη στιγμή, θα είναι ότι ο πρόεδρος που θα εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία. Θα έχουν μεγάλη διαφορά δηλαδή. Θα υπάρχει μια ευδιάκριτη διαφορά. Ο πρώτος από τον δεύτερο. Ναι. Δεν θα είχε μια άλλη δυναμική όμως αν είχε και πολλές ψήφους έτσι, ναι, φυσικά, στην κάλπη. Φυσικά. Όσο περισσότερη συμμετοχή και όσο μεγαλύτερη ο αριθμός των ψήφων που παίρνουν οι υποψήφοι και δύο πρώτος, είναι καλύτερο για το κόμμα. Αλλά κοιτάξτε, εδώ η Νέα Δημοκρατία έκανε εκλογές και πήγε ο Παπαμίκος, κατέβασε το ίντερνετ, έπεσε το ίντερνετ και επαναλήφθησαν εκλογές. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά ευτράπελα σε κομματικές εκλογές. Εμείς τώρα να περιμένουμε να έχει θεαματική συμμετοχή για να πούμε ότι. Είστε ρεαλιστές, λέτε ότι. Είμαστε ρεαλιστές. Ναι, η πολιτική είναι απαξιωμένη. Θα ψηφίσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται λίγο με τα κοινά. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι και το αποτέλεσμα δεν θα αμφισβητείται. Και ο πρώτος θα έχει αρκετά μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Και εμένα να το δούμε αυτό, γιατί και για τα ποσοστά έγινε λόγος, ότι ανάλογα με το ποσοστό που πήρε ο καθένας από τους δύο, το υπόλοιπο ποσοστό δεν τον θέλει. Δηλαδή, εντάξει, ένα 70% είναι... δεν θέλει τον κύριο Δούκα, τον κύριο Ανδρουλάκη, ένα 80% δεν θέλει τον κύριο. Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ το 81 πήρε 48%. Θα μπορούσε να πούμε ότι το άλλο 52% δεν ήθελε το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα κάνει κυβέρνηση. Δεν είναι τώρα αυτά επιχειρήματα σοβαρών ανθρώπων. Και θεωρώ ότι, σας λέω ότι θα υπάρξει μια σαφή ξεκάθαρη πλειοψηφία, η οποία φαίνεται ότι θα είναι υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και θα πάμε σε αυτό που υπόθηκε και πριν τις εκλογές, ότι νέο ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο πρόεδρο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εκλέγονταν επανειλημμένος διαβουή στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε βέβαια, ο Δούκας είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Για άλλες εποχές, για ηγέτες άλλου μεγέθους. Και ο Κώστας Σιμίτης έτσι εκλέχτηκε, mm-hmm. δηλαδή διαβοής, μια φορά με συνέδριο, μετά ουσιαστικά διαβοής. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή το ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Mm-hmm. Αν πάσχουμε σε κάτι, είναι οι τομείς, η διάχυση του προγράμματος προς την κοινωνία. Η επαφή με την κοινωνία. Η επαφή με την κοινωνία που χάθηκε, με τους συνδικαλιστικούς χώρους, mm-hmm. με τους ανθρώπους της εργασίας και της αγροτιάς. Mm-hmm. Και την νεολαία να πω τελευταία. Ή το ένας εκλεγεί το άλλος, έχουν τις προϋποθέσεις να πάνε το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Αυτό που μας ενδιαφέρει από τη Δευτέρα είναι να λειτουργήσει το κόμμα ομαλά, ξεκάθαρα, σοβαρά, συγκροτημένα. Και χωρίς αμφισβητήσεις προσώπων, όπως εντάξει, τώρα δεν μπορεί να υπάρξει διάστημα, καμία αμφισβήτηση, ναι, ούτε εκλογές, από τον ένα, ναι, ούτε από τον άλλο. Ναι, θα δώσουν αυτό. Τουλάχιστον για μια διετία, μέχρι να, ή εν πάση περιπτώσει μέχρι να γίνουν οι εθνικές εκλογές,
δεν μπορεί να ξανακριθεί ο πρόεδρος που θα εκλεγεί την Κυριακή το βράδυ. Μετά βλέπουμε. Δημοκρατικό μετά... κόμμα είμαστε, θα το δούμε. Ναι, θα ακολουθήσουν και συνομαρχιακές. Λογικά θα ακολουθήσει συνέδριο που θα εκλεγεί νέα κεντρική επιτροπή και θα αλλάξουν και συνομαρχιακές επιτροπές. Εντάξει. Είναι λογικό γιατί έχετε, έχει λήξει η θητεία τους. Κάποιες διαδικασίες βάθος χρόνου που πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτές θα γίνουν. Αυτές θα γίνουν. Πρέπει να μπει και νέο αίμα στις νομαρχιακές μας οργανώσεις και γενικά στο κόμμα. Εμείς εδώ έχουμε την τύχη να έχουμε μια καλή νομαρχιακή επιτροπή. Μακάρι τα παιδιά να θελήσουν να συμμετέχουν, να συνεχίσουν δηλαδή. Και αν κάποιοι δεν θελήσουν να συνεχίσουν, πρέπει να βρούμε αντικαταστάτες. Και είναι και αυτό που είπε, γιατί και αυτό είναι νεολαία πρέπει είναι να... εθελοντισμός. Βέβαια. Ναι. Κανείς δεν πληρώνεται, να το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Κανείς δεν κερδίζει κάτι από αυτό. Είναι μια αυτοθυσία. Ναι, από τον προσωπικό έτσι. Του. Για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, Κυριακή, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, οι κάλπες. Και ψηφίζουν αυτοί που ψήφισαν την πρώτη Κυριακή. Οι κάλπες όπου είχαν στηθεί την πρώτη Κυριακή. Στα ίδια σημεία θα είναι οι κάλπες. Και τη δεύτερη. Δηλαδή, 4 κάλπες στις Σέρες, 2 στο εργατικό κέντρο, 2 στην Κεδής, πρώην ΔΕΠΚΑ. Και στις περισσότερες από τις πρωτεύουσες των καλλικρατικών δήμων. Όποιος ψήφισε σε μία κάλπη μπορεί να ψηφίσει σε μία άλλη. Ας πούμε, αν δεν είναι στις Σέρες, μπορεί να ψηφίσει και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ή αν κάποιος ψήφισε στο εργατικό κέντρο, μπορεί να ψηφίσει και στο Σκοπό ή στην Αμφίπολη ή στην Παλαιοκόμη, στο Ροδολίβος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, την Κυριακή το βράδυ ήταν νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Καλή δύναμη να ευχηθούμε για τη συνέχεια. Έχετε μέχρι την Κυριακή έτσι, έχουμε. Αγώνα. Εμείς θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Τώρα, στη συνέχεια, θα περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ από τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης, εκεί όπου συζητήθηκε το θέμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην περιοχή, στα όρια του Δήμου. Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν αρνητική, είπαν όχι στα φωτοβολταϊκά και ότι ακόμη, αν χρειαστεί, θα προχωρήσουν και σε προσφυγή. Πριν δούμε το ρεπορτάζ, θα σας αποχαιρετήσω. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο εδώ, στις 2.30 στο δίκτυο τηλεόραση. Όχι στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή και λειτουργία γραμμής υψηλής τάσης και κέντρου υψηλής τάσης της εταιρείας Magna Energia, το οποίο θα κατασκευαστεί στους Δήμους Αμφίπολης, Νέα Ζύχνης, Εμμανουήλ Παπά και Προσουτσάνης Δράμας, είπαν σήμερα ομόφωνα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης, ακολουθώντας το δρόμο που έδειξαν ήδη οι Δήμοι Σέρων, Νέα Ζύχνης και Εμμανουήλ Παπά. Ο Δήμαρχος Αμφίπολης υπογράμμισε πως είναι κάθετα αρνητική σε μια τέτοια εξέλιξη, τονίζοντας πως δεν θα αφήσει κάποιοι να αρπάξουν έτσι εύκολα τη γη των αγροτών. Είμαστε αρνητικοί προς κάθε κατεύθυνση. Θα κυριγήσουμε το θέμα στην περιφέρεια ή στην αποκεντρωμένη. Πάντα θα είμαστε αρνητικοί και θα διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας. Αυτό έχω να πω και κλείνοντας, θέλω να πω στην δημοτική μου αρχή ότι είμαστε αρνητικοί και να ψηφίσετε αρνητικά για αυτήν την απόφαση. Από πλευράς τους, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης τόνισαν πως το μόνο που απομένει τώρα είναι να κινηθούν νομικά, καθώς τέτοια μεγαλειώδη έργα έχουν επιπτώσει σε ολόκληρη την κοινωνία. Από εδώ και μετά, η μόνη λύση που μας δίδεται είναι να κάνουμε προσφυγή στην ΑΕΚΟ και φυσικά και στις τρεις μελέτες και στα τέσσερα έργα όσα χωρίζονται, γιατί νομίζω το ΚΙΤ είναι ξεχωριστή ΑΕΚΟ, η γραμμή όδευσης που θα συνδέει τα φωτοβολταϊκά πάνελ που αναφέρονται. Επίσης ότι είναι στις δημοτικές εκτάσεις και δεν ξέρω αν η εταιρεία έκανε αίτηση προς το Δήμο ή όχι, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση που πρέπει και αυτό να συζητηθεί. Για μένα αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να ψηφίσετε στην οικονομική μία πίστοση και να ξεκινήσει η προσφυγή ενάντια στην ΑΕΚΟ, ο δικαστικός αγώνας δηλαδή. Εφόσον συμφωνούμε όλοι με αυτά που λέμε και ακούγονται εδώ μέσα. Όλο το προηγούμενο διάστημα όμως, επειδή γνωριζόμαστε πολύ καλά, αυτό που διέρει η Δημοτική Αρχή προς τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων είναι να συνενέσουν και να γνωμοδοτήσουν θετικά. Είναι θετικό όμως που ξανασκέφτηκε η Δημοτική Αρχή και παίρνει μια υπεύθυνη απόφαση.
Επίσης, ως προς την πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Μελίτος, και εμείς λέμε ότι να ακολουθήσουμε τον δρόμο που ακολούθησε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και ο Δήμος Σερών και να κάνουμε προσφυγή κατά της ΑΕΠΟ των συγκεκριμένων μελετών. Σήμερα γράφουμε την ιστορία του Δήμου μας για τα επόμενα 50 χρόνια. Γιατί για τόσο σύν επιπλέον θέλουν αυτές οι συμβάσεις να μετατρέψουν τον Δήμο μας σε μια αποθήκη ενέργειας με ό,τι σημαντικές επιπτώσεις θα φέρει αυτό για την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Εννοείται ότι εμείς είμαστε κάθετα ενάντια σε αυτή την κατάσταση και θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των πολλών. Ιδιαίτερες επισημάνσεις για το θέμα έγιναν και από πλευράς του Κώστα Τσιρογιάννη. Έτσι, έχουν σημαντικές διαφορές τις οποίες πρέπει να τις δούμε. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που ήρθε και νομίζαμε ότι ήταν το μεγάλο πρόβλημα με την όδευση και τις μπαταρίες που είναι στην Αγκίστα και στην Πρώτη. Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν άλλες δύο μελέτες και μάλιστα κάναμε μελέτες περιβαλλοντικών όρων για φόρους δικούς μας, δημοτικούς χώρους, χωρίς καν να μας ρωτήσουν, σαν να μπήκε κάποιος στο σπίτι μας και να άρχισε να μετράει και λέγοντας ότι αυτό το σπίτι λέει θα το πάρω, χωρίς να τον έχουμε αφήσει να μπει. Έτσι κάναν και αυτοί. Δηλαδή ξεκινήσαν και κάναν περιβαλλοντικές μελέτες για κοινόχρηστα, χωρίς να έχει ρωτηθεί ο Δήμος. Προφανώς όσον υπάρχει και η δέσμευση, η διαβεβαίωση του Δημάρχου εδώ δεν ξέρει και αυτός τίποτα. Μπήκαν λοιπόν και κάναν στα κοινόχρηστα του Δομήρου, του Ροδολίγου, της Αγκίστας, κάναν μελέτες περιβαλλοντικές για να δεσμεύσουν χώρους. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, πέρα από τις μελέτες που θα είμαστε αρνητικοί, πρέπει να στραφούμε σε τυχόν απαλωτριώσεις. Αυτή η διαδικασία έχει απαλωτριώσεις. Πρέπει να είμαστε αρνητικοί στις απαλωτριώσεις, ειδικά των κοινόχρηστων χώρων, των ιδιωτικών προφανώς τα αγοράζουν, δεν έχουμε θέμα. Αλλά στα κοινόχρηστα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν δεχόμαστε απολωτριώσεις. Οποιαδήποτε περίπτωση δοκιμάσουν μέσα από κάποιους νόμους και από παράθυρα να περάσουν νόμους και απολωτριώσεις, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι. Δικαστικά στρεφόμαστε, πολύ σωστά είπε ο κύριος Μελίτος, από τώρα πρέπει να υπάρχει στην Οικονομική Επιτροπή ποσό για να προχωρήσει. Πρώτο. Δεύτερο θέμα. Να εξετάσουμε λίγο τους χώρους ακόμα και των ιδιωτών. Δεν ξέρουμε αν περνάει πάνω από νερά. Έχουμε γεωτρήσεις στον κάμπο. Έχουμε γεωτρήσεις ίδρυψης στον κάμπο. Για φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα απόβλητα που δεν ξέρουμε. Ήδη η περιφέρεια επισημαίνει ότι δεν έχουν σε αυτές τις μελέτες σωστή διαδικασία. Πρέπει και αυτό να το δούμε. Άμεσα. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους δημότες. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Νομίζω το ενωτικό πνεύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο θα δώσει στη Δημοτική Αρχή τη δύναμη και την ξεκάθαρη θέση της βούλησης των δημοτών. Προχωράμε και δεν θα έρχεται κανένας πάνω από τα κεφάλια μας να παίζει με την υγεία των δημοτών μας. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε ιδιώτες να εκδώσουν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις χωρίς να μας ρωτήσουν. Όμως εμείς νομίζω ότι έχουμε τα κλειδιά στα χέρια μας. Αν δεν παρακολουθεί ούτε ένα στρέμμα κοινόχρηστης έκτασης, όλα τα έργα αυτά δεν έχουν καμία σημασία και θα τυναχτούν στον αέρα. Οι εταιρείες πλέον στα πλαίσια των στρατηγικών υποτίθεται επενδύσεων κτλ. Προσπαθούν να απαλωτριώσουν κοινόχρηστες εκτάσεις. Εμείς έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή το Δόμηρος να είναι δημοτικές εκτάσεις και να μην τους επιτρέπει εύκολα το νομικό πλαίσιο να απαλωτριώσουν. Επομένως, αν εμείς δεν παρακολουθήσουμε ούτε μία σπιθαμή που έτσι πρέπει να γίνει, δεν δώσουμε καμία σπιθαμή γης, όλα αυτά τα έργα τεινάζονται στον αέρα και ας έχουν και τις εγκρίσεις τους. Τι θα αποθηκεύσουν, άμα δεν δώσουμε εμείς την έκταση για να βάλουν τα πάνελ να αποθηκεύσουν την ενέργεια, δεν έχουν κανένα νόημα. Οπότε τα κλειδιά είναι στα χέρια μας. Το θέμα των φωτοβολταϊκών έρχεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση. Η μπαταρία όμως έχει περάσει. Και αν η μπαταρία περάσει και δεν μπορέσουμε να το αναστείλουμε, να ξέρετε ότι θα είναι πόλος έλξης πιθανά για άλλες δημιουργίες φωτοβολταϊκών ή αιωλικών πάρκων που θα συνδεθούν με αυτή την μπαταρία. Ο Δήμαρχος πάντως δεν παρέλειψε να επισημάνει πως υπάρχουν περιπτώσεις που η πολιτεία έχει αποφασίσει να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο έργο και προχωρά μόνη της σε απαλωτριώσεις χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, γιατί βλέπω ότι τον επικαλείστε, είχε 4.500 δημοτικές εκτάσεις, δικές του, δημοτικές και απαλωτριώθηκαν και είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχασε. Δεν έχασε Είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το μόνο που συζητείτε τώρα είναι το μίσθωμα, το ενιαίο μίσθωμα που θα πάρουν για την απαλωτρίωση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι εννοώ, ότι μπορεί
ο ενεργειακός σχηματισμός της εκάστοτε κυβέρνησης να μας βρει αντιπάλους και να αγωνιστούμε για να μην πρέσουν έστω αυτά τα 450 στρέμματα του Δομήρου να τα φοροτρώσουν. Εμείς θα είμαστε σε γρήγορση, θα είμαστε πάντα ένα βήμα, πρέπει να είμαστε πιο μπροστά για να μην προλάβουν να μας αφοροτρώσουν έστω τα 450 στρέμματα. Αυτό έχω να πω. Και για τους παρευρίσκοντες εδώ θέλω να ενημερώσω ότι υπάρχουν τρία αγροτεμάχια γύρω στα 450. Ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης? Ένα ήταν ένα το υψηλό, το kit υπερυψηλής τάσης στην πρώτη, στα 1500 τετραγωνικά μέτρα θα γινόταν αυτό, το οποίο θα μετέφερε μια χαμηλή τάση από την Μικρόπολη Δράμας προς την πρώτη. Και το άλλο ήταν τα 6-7 αγροτεμάχια του Ελληνικού Δημοσίου συν τα 3 του Δομήρου, που όλα αυτά ήταν γύρω στα 166 μεγαβάθα ήταν, να μεταφερθούν και αυτά υπογείως με χαμηλή τάση στην πρώτη. Για όλα αυτά, για να ξέρουν οι παρευρίσκοντες γιατί συζητάνε, και για όλα αυτά εμείς θα αποφασίσουμε αρνητικά και θα αγωνιστούμε για να μην χάσουμε μια πιθανή εδάφους για τους αγρότες, για τον πρωτογενή τομέα. Το μέλημα είναι και οι αγρότες να έχουν την ίδια σκέψη. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μπαχάρης Μπαχαρόπουλος έφερε προς συζήτηση στο Σώμα και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σταθμό αποθήκευσης ενέργειας στο Ροδολίβος. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν και ξεκίνησε η διαβούλευσή της το Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, δεν πέρασε ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίπολης, γιατί απλά δεν ενημερώθηκε και δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να το φέρει, εκθέτοντας έτσι τον Δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να δήλωσε υπέρμαχος των αγροτών και των πολιτών, αλλά επί του συγκεκριμένου έδειξε να αγνοεί την κατάσταση. Πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 203 ΜΒ στα αγροτεμάχια του αγροκτήματος Ροδολίβος». Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα θα συζητήσουμε άλλες δύο μελέτες, ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης από το Φεβρουάριο του 2024 μέχρι και τον Απρίλιο. Μίλησα με την Περιφέρεια, η οποία έχει βγάλει απόφαση επί της μελέτης, με την κυρία Κουκίδου, η οποία είναι γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, και μου είπε ότι ο Δήμος Αμφίπολης γνώριζε τη συγκεκριμένη μελέτη, παρόλα αυτά δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες της διαβούλευσης, ουδέποτε ήρθε το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι τοπικοί φορείς της τοπικής κοινωνίας δεν ενημερώθηκαν. Επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό, μιλάει για μεγάλη ηλεκτροχημική αποθήκη στο αγρόκτημα του Ροδολίβους, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Και επειδή μιλάμε είτε για αμέλεια, παράλυση, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μιλάμε σε κάθε περίπτωση για παράβαση καθήκοντος που αφορά όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δήμαρχο, γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες της διαβούλευσης. Παρακαλώ, επειδή μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας, σήμερα θα συζητηθούν δύο μελέτες και αφήνουμε μία απ' έξω που αφορά την περιοχή μας, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση. Παρακαλώ να συζητηθεί και η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο ίδια με τις υπόλοιπες σε ένα μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και σε κάποια στιγμή θα ήθελα, αν δεν κάνω υπέρβαση του χρόνου, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, να αναφέρω τις επιφυλάξεις που έχει διατυπώσει η Επιτροπή της Περιφέρειας για τις επιπτώσεις που θα έχει συγκεκριμένη επένδυση στην περιοχή μας. Όλες οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η περιβαλλοντική μελέτη, γιατί η Περιφέρεια την ψήφισε, αναφέρει δε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από την τοπική κοινωνία σε σχέση με τη διαβούλευση που ήταν μέχρι τα μέσα Απριλίου και ψηφίστηκε η μελέτη αυτή στις 27 Μαΐου στην Περιφέρεια. Και εμείς
θα θέλαμε να τη φέρουμε, γιατί δεν ήρθε με δική σας ευθύνη, πρέπει να διορθωθεί αυτή η ανορθογραφία. Το εντυπωσιακό πάντως είναι πως μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν πέρασε ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίπολης, με αποτέλεσμα η περιφέρεια να γνωμοδοτήσει θετικά. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παραδέχθηκε πως δεν είχε ιδέα, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό και τα λόγια του όλη τη Δημοτική Αρχή που τρέχει εκ των υστέρων να σώσει ό,τι σώζεται. Οπότε προτείνω εκτός ημερησίας να τεθεί και το θέμα αυτό που έχει βάλει ο κ. Μπαχαρόπουλος. Εγώ τώρα δεν θέλω να δικαιολογηθώ, δεν είχα πάρει ποτέ αυτό το πράγμα σαν θέμα για να το βάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό και δεν έχει πει. Αλλά να μην προστρέψουμε στα παλιά, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βάζουμε το θέμα αυτό, θα το συζητήσουμε. Βέβαια, σε πολλούς από εμάς είναι άγνωστο. Βέβαια, σαν μελέτη, γιατί τις μελέτες περιβαλλοντολογικών θα τις εξετάζουν, αλλά ουσιαστικά τι είναι πίσω από τη μελέτη. Δεν είναι το αν μια μελέτη μας έχει δοθεί στα χέρια μας και είναι σωστή από καλόν μηχανολόγο, μηχανικό ή περιβαλλοντολόγο και είναι σωστή σε όλες τις διατάξεις του. Το θέμα είναι ότι τι κρύβει μια τέτοια μελέτη και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει.